μία από τις μεγάλες λαϊκές φωνές της Καβάλας που τραγούδησε κοντά σε τεράστια ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, δεν είναι πλέον μαζί μας. Ο λόγος για τον καβαλιώτη με την κρυστάλλινη φωνή, Δημήτρη Σκαρλάτο. Γεννημένος στη συνοικία των Χιλίων της Καβάλας, από νεαρός λάτρεψε το τραγούδι. Το άρχισε μόλις σε ηλικία 16 ετών. Την δεκαετία μάλιστα του 80 τραγούδησε δίπλα στο Στέλιο Καζαντζίδη, το Στράτο Διονυσίου, τον Βασίλη Καρά, την Πίτσα Παπαδοπούλου, την Κατερίνα Στανίση, τον Θέμη Αδαμαντίδη και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Δίνω τα ρέστα μου για ένα σου φιλί, δίνω τα ρέστα μου για ένα μόνο χάδι, γιατί εσύ μόνο μπορείς στον κόσμο αυτόν να ομορφύνεις τη ζωή μου σε ένα βράδυ. Όχ, αμάν, όχ, αμάν, όχ, κι αμάν, αμάν, αμάν. Μια μοναδική αρχή ακόμη ήταν και η εκπομπή του στην τηλεόραση με τίτλο «Μουσικές επιθυμίες», όπου είχε προβληθεί και από το ένα τσάνελ. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο είχε απομακρυνθεί, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δίνω τα ρέστα μου, δίνω τα ρέστα μου για σένα όμορφη και ατέλειωτη φιέστα μου. Ανθρώπινος, αγαπητός και ευχάριστος δεν ήταν ποτέ ο μεγάλος τραγουδιστής, αλλά στις καρδιές των καβαλιωτών που τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν με την κρυστάλλινη του φωνή όπως τόνισαν, ο Δημήτρης Σκαρλάτος θα είναι για πάντα χαραγμένος στις μνήμες. Και το τραγούδι του «Πατρίδα μου Καβάλα» θα ακούγεται συνεχώς σε όλες τις γενιές. Την Καβάλα ζωγραφίζει η ματιά.